Ότι είναι προγραμματισμένη για τις 8.30 ώρα Κύπρου η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Βρυξέλλες. Θα αρχίσει σε λίγο και προκαταρκτικά, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει μια κοινή βάση μεταξύ των δύο πλευρών, εκτός των υπολείπων, ότι όχι στις εγγυήσεις, όχι σε παραμονή τουρκικών στρατευμάτων. Αυτό που μπορεί να γίνει δεκτό είναι ένα μεταβατικό στάδιο από 15 μέχρι 18 μήνες. Και αυτό διότι εκτός των άλλων, σύμφωνα με μετρήσεις που έχει και το Προεδρικό, η συντριπτική του πλειοψηφία, οι Κύπροι πολίτες δεν αποδέχονται ούτε εγγύησεις ούτε παραμονή του τουρκικών στρατευμάτων. Οπότε η λύση του Κυπριακού και το θετικό πρόσημο στο δημοψήφισμα είναι συμβασμένο μαζί με την κατάργηση των εγγύησεων και την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν μια σειρά με άλλα θέματα, όπως πληροφορούμαστε, που θα τεθούν επιτάπητος για να υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια δράσης. Το πρώτο αφορά στο νομικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς διάσκεψης. Εκ των προτέρων είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα θα συζητήσουν Αθήνα και Λευκοσία με ποιο τρόπο θα μπορεί να γίνει αυτό και υπό το δεδομένο ότι η τουρκική πλευρά αντιδρά. Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τους χάρτες. Πρώτον, επί τούτου σημείο είναι εάν δεν δοθούν χάρτες θα δεχθούν Αθήνα και Λευκοσία να προχωρήσουν τη διεθνή διάσκεψη για τα θέματα της ασφάλειας ή όχι. Δεύτερον, εάν δοθεί χάρτης και υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος, θα προχωρήσουν να συνδέσουν τα θέματα της ασφάλειας μαζί με τα θέματα του εδαφικού και επί αυτού του θέματος, όπως μας έχει λεχθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία τη διασύνδεση του εδαφικού με το θέμα της ασφάλειας. Και το τρίτο σημαντικό θέμα είναι η διεθνής διάσκεψη, το καθεστώς της και ποιος θα είναι ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μας έχει λεχθεί αφενός, ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι σημαντικός, υπό την έννοια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα προσανατολίζονται στο εξής, να τεθεί η εφαρμογή της λύσης υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή είναι μια εκ των ελάχιστων θέσεων που θα διεκδικηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι στο πλαίσιο της λύσης δεν μπορεί να είναι απλώς παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υποστηρίζει η τουρκική πλευρά και ο κύριος Ακιντζή, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στα οποία εμπλέκεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχει λόγο. Μάλιστα. Για παράδειγμα, είναι το θέμα της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στο βόρειο σήμερα κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από την πρώτη μέρα, καθώς και το θέμα της εφαρμογής του ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο. Εκ των πραγμάτων έχουμε πάρει τις απαντήσεις, δηλαδή την κοινή γραμμή Αθηνών-Λευκοσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μας πούν στον αέρα και επακριβώς το τι διάφορα σενάρια. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, κατά με τη γραμμή επικοινωνίας μας, Άννη.